Στα ξημερώματα της Δευτέρας, ένα φρεάτιο της ΔΕΙΑ Καβάλας έσπασε στην οδό Κουντουριώτου με αποτέλεσμα να προκαλέσει πλημμυρικό φαινόμενο στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία καταστηματάρχη της περιοχής, το νερό έμοιαζε με ποτάμι, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως ήταν άμεση και η παρέμβαση της ΔΕΙΑ Καβάλας, έτσι ώστε να αποκαταστήσει τη ζημιά. Κατά τις 4 η ώρα με ειδοποίησε κάποιος φίλος μου ότι πλημμύρισε το μαγαζί και ήρθα εδώ και είδα ένα ποτάμι. Είχε πλημμυρίσει από πίσω ένα φρεάτιο, το οποίο οι άνθρωποι της ΔΕΙΑΚ μόλις κατά τις 6 ώρα που τους πήρα τηλέφωνο αμέσως ανταποκρίθηκαν και ήρθαν και γύρω στις 7 η ώρα αφού έκλεισαν το γενικό εδώ στην περιοχή, ήρθαν και το αποκατέστησαν και τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα καθαρίστηκε, βλέπουμε ότι έχει φύγει το περισσότερο. Ναι, αυτά τα δίκτυα είναι παλιά, οι σωλήνες είναι σάπιες, αλλά είπαν ότι σε ένα μήνα θα περάσει και από εδώ το δίκτυο και θα αλλάξουν τις σωλήνες και θα πάει στην Παναγία, οπότε θα ησυχάσουμε. Για το θέμα μιλάει επίσης στη τηλεόραση του Σέντερ ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας, Νίκος Ξανθόπουλος. Αυτή η εβδομάδα, όπως και η προηγούμενη εβδομάδα, ήταν δύσκολες εβδομάδες για μας. Και ήταν δύσκολες εβδομάδες γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 6 πολύ σοβαρές ζημιές μέσα στην πόλη της Καβάλας. Ολυμπιάδος, Κομνηνών 56, Δαγκλή 21, αλλά και σε άλλα 3 σημεία. Το δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν πιο ότι είχαμε ζημιές σε περιουσίες. Είχαμε ζημιές δηλαδή σε καταστήματα. Μπαίνα νερά σε καταστήματα, μπαίνα νερά σε μια κατοικία και άρα έπρεπε εμείς να επέμβουμε πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα δίνοντας προτεραιότητα σε αυτά τα σημεία και αφήνοντας άλλες ζημιές που ήταν προγραμματισμένες στο μεταξύ. Η προηγούμενη εβδομάδα κίνησε έτσι και ήταν με ιδιαίτερη ένταση. Δυστυχώς και αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε κάπως ανάλογα. Θέλω να ελπίσω ότι δεν θα προχωρήσει έτσι. Διότι σήμερα πρωί-πρωί, κατά τις 6.30 ώρα, χτύπησε ο συναγερμός στην ΔΕΙΑ Καβάλας και έπρεπε να πάνε να εντοπίσουμε το πρόβλημα αυτό στην Κουντουριώτου. Από αυτήν τη νέα ζημιά είχαμε ζημιές στα καταστήματα και νερά που είναι σε όλο το κομμάτι αυτό μέχρι την οδό Μονίας. Άρα έπρεπε να επέμβουμε εκεί και να επέμβουμε και στην Ερυθρού Σταυρού για να λύσουμε και εκεί το πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο για μας είναι συνηθισμένο, το αντιμετωπίζουμε τακτικά και το αντιμετωπίζουμε τακτικά ιδιαίτερα τώρα που εξελίσσονται τα έργα της μέσης και υψηλής ζώνης. Και εξηγώ ότι αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο. Κάθε φορά που τα δίκτυα προχωρούν και εγκαθίστανται τα καινούργια δίκτυα και άρα αποκαλύπτονται τα παλιά επειδή έχουν προβλήματα, είναι δεκαετιών, 40, 50, 60 ετών δίκτυα, όταν αποκαλύπτονται και έρχονται σε επαφή με το οξυγόνο, διαλύονται, καταραίουν στην κυριολεξία. Την πρώτη φορά, την περασμένη εβδομάδα που το είδαμε αυτό, είναι στην Ολυμπιάδος, όπου με το που αποκαλύφθηκε το παλιό δίκτυο, διαλύθηκε. Ήταν τόσο σκουριασμένο που διαλύθηκε. Ο κύριος Ξανθόπουλος, στη συνέχεια των δηλώσεών του, αναφέρθηκε επίσης και στο ζήτημα απώλειας νερού σε περιοχές όπως Παλιάς Καβάλας, αλλά και στις κορυφές. Το 2016 δυστυχώς είναι μια εξαιρετικά άνυδρη χρονιά. Εάν δείτε τι συμβαίνει έξω, θα δείτε ότι έχουμε καλοκαίρι 18, 19, 20 βαθμούς Κελσίου. Εμείς μετράμε ότι έχει να βρέξει από τις 21 Μαΐου του 2016. Σήμερα έχουμε ακριβώς 6 μήνες. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι σε περιόδους αντίστοιχες, πέρσι, πρόπερσι και αντιπρόπερσι, η παλιά Καβάλα ήταν γεμάτη νερό. Τώρα πλέον η υπόγειη στάθμη ορίζοντας το νερό έχει πέσει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να κάνουμε μια συνετή διαχείριση για να μπορέσουμε να μην έχουμε τα προβλήματα αυτά τα οποία θα είχαμε εάν εξαντλούσαμε τα αποθέματα και τις δυνατότητες που έχουμε από το υδατικό μας ισοζύγιο στην Παλιά Καβάλα, γιατί οι κορυφές παίρνουν νερό από την Παλιά Καβάλα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε κόστος και σε ζημίες και στην ταλαιπωρία που έχουν οι κάτοικοι των κορυφών. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό για να μην φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε μακρό ημέρες διακοπές υδροδότησης. Τι κάνουμε δηλαδή? Συνετή διαχείριση. Δίνουμε και προς τις κορυφές, δίνουμε και προς την Παλιά Καβάλα. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση για να μπορέσουμε ευελπιστώντας ότι ο καιρός θα αλλάξει και επειδή αν θα αλλάξει ο καιρός θα λυθεί το πρόβλημα άμεσα, γιατί είναι άμεση εκταμίευσης ο υδάτινος ορίζοντας της Παλιάς Καβάλας. Άρα αν έχουμε μια βροχή, αν έχουμε μια βροχή, μια όχι πολύ ιδιαίτερα μεγάλη βροχή, θα λυθεί το πρόβλημα αυτό, γιατί θα μπορέσουμε να δίνουμε την νερό στις κορυφές και την Παλιά Καβάλα, όχι όπως δίνουμε τώρα.